Αγώνα ενάντια στον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες στα Δερβενοχώρια, με το μέτωπο της πυρκαγιάς να πλησιάζει τις τελευταίες ώρες το χωριό Λεύκα. Μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά εδώ στη Λεύκα πήραν εξέλεκτες διαστάσεις. Πέρασε το πρώτο σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε και ήδη έχουν δημιουργηθεί μικροαιστείες φωτιάς που προσπαθούν οι πυροσβέστες με κάθε μέσο να τις σβήσουν. Ακόμη και με τα παπούτσια τους. Ήδη όμως το πυροσβεστικό όχημα εγκαταλείπει. Ενώ αυτή την ώρα γίνονται και ρήψεις από αέρος για να περιορίσουν το μέτωπο. Αστυνομικοί εκενώνουν το χωριό πόρτα-πόρτα. Οι αστυνομικοί έχουν έρθει εδώ στο χωριό Λεύκα προκειμένου να εκενώσουν όλα τα σπίτια του χωριού και να δουν αν έχει μείνει κάποιο κάτω εγκλωβισμένο μέσα στην κατοικία. Εν τέλει εκένωσες, η φωτιά είναι ανεξέλεκτη, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παιδιά, από το πρωί είναι. Έχετε και κάποια ζώα, ακούω, είστε σε ετοιμότητα. Και πουλιά έχουμε, ναι, τα έχουμε ετοιμάσει. Το μεγάλο θα το πάρει ο άντρας μου και το μικρό θα το πάρω εγώ. Μάχη για να μην περάσει η φωτιά στην Πάρνη θα δίνουν από νωρίς το πρωί πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα στο μέτωπο των Δερβενοχωρίων. Δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Η εικόνα νομίζω ότι μιλάει μόνη της. Έχει περάσει τη Χαράδρα και ανεβαίνει στο βουνό και από τη δεξιά πλευρά. Η πυρκαγιά που μένεται για τρίτο 24ωρο πλησιάζει απειλητικά το χωριό Στεφάνη, όπου στείνεται μια τιτάνια επιχείρηση από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής για να ανακόψουν το καταστροφικό της έργο. Είμαι στον επαρχιακό δρόμο Ινώης Μαγούλας, κοντός στο χωριό Στεφάνη. Καβάλισε, όπως βλέπετε, έφυγε η φωτιά. Πρέπει να φύγουμε. Καθώς η πυρκαγιά κινείται ταχύτατα, οι πυροσβέστες ζητούν από το συνεργείο του Sky να απομακρυνθεί, καθώς κινδυνεύει να εγκλωβιστεί. Πρέπει να φύγουμε, μας λένε και οι πυροσβέστες. Γιατί μας εγκλωβίζει η φωτιά, όπως βλέπετε, και από τη δεξιά πλευρά. Νίκο Μπασίσογλου, με προσοχή μπαίνουμε στο αυτοκίνητο τώρα και πάμε να βρούμε ένα άλλο σημείο. Το μέτωπο κινείται προς τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, ξυπνώντας μνήμες από την καταστροφική φωτιά του 2016. Η φωτιά έχει περάσει πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Μαγούλας Ινώης και έχει βγει και κινείται προς Πάρνηθα. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και η αλλαγή των ανέμων σε βόρειους απέτρεψαν το χειρότερο σενάριο, εμποδίζοντας την πυρκαγιά να κινηθεί προς τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του μετόπου. Αν έφτανε εκεί, η εξέλιξη θα ήταν εφιαλτική. Όσο περνάει η ώρα, η μάχη με τις φλόγες δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Πάμε στο σημείο να βρούμε τον Μιχάλη Τεζάρη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση, αν έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι από τη Λεύκα και με ποιο προσανατολισμό κινείται η φωτιά, αν όντως δηλαδή απειλείται ή όχι η Πάρνηθα, ο Εθνικός Δρυμός, Μιχάλη. Σία μάχη προκειμένου η φωτιά να μην περάσει προς την πλευρά της Πάρνηθας δίνουν οι πυροσβέστες αλλά και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν εδώ στη Στεφάνη Βιωτίας. Να επισημάνουμε πως μέχρι στιγμής δεν έχει περάσει η φωτιά και αυτό οφείλεται χάρη στην μείωση της ένασης των ανέμων αλλά κυρίως στις προσπάθειες των 250 πυροσβεστών, των 8 πεζοπόρων τμήματων αλλά και των 75 οχημάτων που υπάρχουν γενικά στα Δερβενοχώρια, αλλά πάνω απ' όλα χάρη στην άμεση παρέμβαση των εναερίων μέσων και μιλάμε για 3 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα που μέχρι και αυτή την ώρα κάνουν συνεχώς ρήψεις προενερού προκειμένου να μην υπάρξουν, αλλά μην υπάρξει αυτός ο κίνδυνος. Να πούμε πως την ίδια ώρα υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνεις έχει καεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, πάρα πολύ μεγάλη έκταση, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν αναζωοπυρώσεις και πριν από λίγα λεπτά είχαμε μία ακόμη, αλλά άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής και εθελοντές με υδροφόρες οι οποίοι κατέσβεσαν την πυρκαγιά. Τι έγινε στη Λεύκα, τι έγινε εκεί, Μιχάλη, γιατί είδαμε αστυνομικούς, θα δούμε και τα πλάνα να απομακρύνουν τον κόσμο, ωστόσο δεν εκδόθηκε 112. Εκεί σήμανε κόκκινο συναγερμό το μεσημέρι. Σία στη Λεύκα, μιλάμε για ένα χωριό το οποίο βρίσκεται 16 χιλιόμετρα μακριά από αυτό που βρισκόμαστε εμείς εδώ, Στεφάνη Βιωτίας. Όταν οι φλόγες γρήγορα και χάρη στην ένταση και εξαιτίας ένταση των ανέμων έφτασαν στο πρώτο κυριολεκτικά σπίτι του χωριού. Τότε οι αστυνομικοί έδωσαν εντολή εκένωση, δόθηκε εντολή εκένωση μέσω αστυνομικών, οι οποίοι έτρεχαν κυριολεκτικά πόρτα-πόρτα προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες πως πρέπει άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία χρονοτριβή, να απομακρυνθούν από τις αιστείες τους, διότι η φωτιά περικύκλωνε το χωριό. Χάρη στις ρήψεις από τα Καναντέρ απετράπει η επέκταση της φωτιάς στο υπόλοιπο χωριό και όπως καταλαβαίνετε είναι και αυτό ένα δείγμα των υπεράνθρωπων προσπαθειών που πραγματικά καταβάλουν οι χειριστές των ελικοπτέρων, Μιχάλη, και των Καναντέρ. Είναι...